μια αγκαλιά για τα παιδιά. Η Δαμάστα, ο Γιούχτας και η μεικτή ομάδα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου παίζουν μπάλα και μοιράζουν παιδικά χαμόγελα. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου και ώρα 7.30 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ένας φιλανθρωπικός αγώνας για τη συγκέντρωση τροφίμων, ειδών πρώτης ανάγκης, παιχνιδιών για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Μια αγκαλιά για τα παιδιά. Μπορείς και εσύ να βοηθήσεις. Μια αγκαλιά για τα παιδιά την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου και τι, ωραίο, τι ωραία φράση αυτή. Ωραία η φράση. Μ' άρεσε, κοιτούσα και το σποτάκι γιατί μου άρεσε ιδιαίτερα με αυτές τις μορφές, με αυτά τα σκιτσάκια που είδα. Mm. Και όταν λέμε μια αγκαλιά για τα παιδιά, εδώ τι λέμε το κάνουμε κιόλας. Έτσι. Έτσι. Καταρχήν καλησπέρα Γιώργο, δεν σου είπα σου. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα λοιπόν και αθλητική ενότητα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι όταν βρισκόμαστε με παιδιά γινόμαστε κι εμείς. Ούτως ή άλλως δεν θέλουμε και πολύ. Ούτε εγώ, το ξέρεις. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε και τους καλεσμένους μας. Να καλησπέρισουμε, βεβαίως. Και να ξεκινήσουμε από ένα παιχταρά που έχουμε δίπλα μας. Να μου επιτρέψετε να πω ότι είναι ο πιο έκλεκτος καλεσμένος σήμερα. Ας με συγχωρήσετε η μεγαλύτερη της παρέας. Εννοείται, εννοείται. Να μας πει μόνος του πώς τον λένε. Τάσος. Έχει και ωραίο όνομα ποδοσφαιρικό. Λοιπόν, καλώς ήρθες Τάσο, λοιπόν. Θα μας μιλήσει και ο Τάσος σε λίγο. Βέβαια, άλλη ομάδα είναι για τους κυρίους, ισχύει άλλη ομάδα. Για τον Τάσο ισχύει άλλη ομάδα. Θα το πούμε και αυτό έτσι που παίζει. Εννοώ. Λοιπόν, έχουμε τους ανθρώπους της Δαμάστας κοντά μας, οι οποίοι εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι είναι μπροστά και σε άλλα κομμάτια, σε άλλους τομείς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο Γιώργος ο Πολυχρονάκης, ο Γενικός Αρχηγός της Δαμάστας, είναι εδώ μαζί μας, Νικολέτα. Και ο Μπάμπης ο Μαρκάκης, ο αρχηγός της Δαμάστας, ο οποίος είναι ακόμα μέσα στα γήπεδα, ενεργός. Καλώς ήρθες και εσύ, Μπάμπη. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Είναι πρωταυτές χειμώνα στην Α2. Είναι μια ομάδα που εκπροσωπεί μια ιδιαίτερη περιοχή, ένα από τα πλέον ιστορικά χωριά του νομού μας. Γνωρίζει πολύ καλά η Δαμάστα. Είναι ένα χωριό που έχει το σεβασμό όλων μας, πραγματικά. Αλλά και ποδοσφαιρικά τα τελευταία χρόνια, όχι απλά μπήκε στο χάρτη, Γιώργο Πολυχρονάκη, γιατί είσαι αρκετά χρόνια στην ομάδα. Κάνει και τη διαφορά με ένα στόχο ξεκάθαρο κάποια στιγμή να μπει στις εθνικές κατηγορίες, να μου επιτρέψει να πω. Αυτό είναι ο στόχος για το μέλλον. Με την προεδρία του Αντώνη Παπαδάκη, να προσθέσουμε έτσι. Ναι. Πρωταρχικό στόχος είναι το πρωτάθλημα. Το έχουμε δηλώσει φέτος από πολύ νωρίς και έχουμε σκοπό να το διεκδικήσουμε. Μέχρι τώρα δηλαδή το πάμε και καλά, θα λέγα. Για την ακρίβεια, οι άλλοι θα το διεκδικήσουν από εσάς. Οι άλλοι θα το διεκδικήσουν από εμάς. Εντάξει, είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Έχει πάρα πολύ καλές ομάδες. Θεωρώ ότι με σωστή προετοιμασία, έτσι όπως κινούμαστε, έτσι όπως δουλεύουμε και στις προπονήσεις και στο διοικητικό κομμάτι, θα τα καταφέρουμε στο τέλος να πανηγυρίσουμε τον τίτλο. Από εκεί και μετά, στόχος της διοίκησης και του Προέδρου, φυσικά, είναι η άνοδος στη ΓΑΜΑ Εθνική, το οποίο θα το δούμε στην πορεία. Βέβαια. Και αυτό το στόχο μπορεί να τον βάζει ξεκάθαρα μόνο ο πρόεδρος, γιατί χρειάζεται κάποια χέγγυα. Έχει μια τρέλα ο πρόεδρος με αυτό. Και γενικά με το ποδόσφαιρο. Γενικά με το ποδόσφαιρο, αγαπάει πάρα πολύ. Είναι κοντά στο τοπικό ποδόσφαιρο γενικότερα ο κ. Παπαδάκης. Βοηθάει πάρα πολύ το τοπικό ποδόσφαιρο. Αγαπάει πάρα πολύ το χωριό του και την περιοχή του. Θέλει να κάνει πράγματα εκεί πέρα. Στηρίζει την ομάδα και είναι όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Μπάμπη, Μαρκάκη, έχοντας ζήσει, έχοντας φάει τα γήπεδα με το κουτάλι, σίγουρα να μας πεις και εσύ τι διαφορετικό έχεις βρει στην ομάδα της Δαμάστας. Έχεις κάνει μια καριέρα πλούσια όλα αυτά τα χρόνια. Είναι κάτι διαφορετικό, εκφράζει κάτι διαφορετικό αυτή τη στιγμή η Δαμάστα στο τοπικό ποδόσφαιρο? Έχει κάνει μια δική της επανάσταση. Για παράδειγμα, θα πω για όσοι δεν το ξέρουν ότι κάνετε προπονήσεις στο Παγκρίτιο. Κάτι πολύ σπάνιο για ομάδα τοπικού. Θεωρώ ότι είμαστε η μοναδική ομάδα πανελλαδικά, εραστεχνική ομάδα, που κάνει προπονήσεις σε ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Οπότε αυτό και μόνο του δείχνει το όραμα που έχει ο πρόεδρος για αυτή την ομάδα. Προσπαθούμε όλοι να υλοποιήσουμε τις απαιτήσεις του Προέδρου. Θεωρούμε ότι τα πάμε καλά. Θεωρούμε ότι έχει γίνει ένας προγραμματισμός σωστός από το καλοκαίρι, από τη διοίκηση, από τους προπονητές και τον Γενικό Αρχηγό. Μέχρι τώρα, αυτή τη στιγμή, είμαστε πρώτοι και έχουμε προχωρήσει αρκετά ψηλά στο κύπελο.
Θεωρώ ότι και ο κόσμος είναι ευχαριστημένος να μάθει. Στο κύπελο βγάζει ομάδες Α1 εκτός. Έτσι ακριβώς έχουν βγάλει δύο ομάδες Α1. Αλλά βασικά ο πρωταρχικός μας στόχος είναι, το ξαναλέμε, το πρωτάθλημα της Α2. Παίρνουμε το πρωτάθλημα και στην πορεία θα βάλουμε τους στόχους για την επόμενη χρονιά βάσει το τι θέλει ο πρόεδρος. Και έχει συναντήσει, φαντάζομαι, σε ένα κλίμα ξεχωριστό. Το βασικό κομμάτι που έχουμε αυτή τη στιγμή στην ομάδα είναι το κλίμα που έχουμε δημιουργήσει από την αρχή της προετοιμασίας. Έχουμε δεθεί μεταξύ μας και αυτό πιστεύω ότι φαίνεται και στο γήπεδο. Mm-hmm. Και γι' αυτό και αν δείτε, όλοι οι πανηγυρισμοί μας είναι όχι μεμονωμένα από 2 ή 3 άτομα, είναι ομαδικοί πανηγυρισμοί που αποδεικνύει το πόσο καλή οικογένεια έχουμε φτιάξει. Νικολέτα, πρέπει να σου πω, γιατί υπάρχει ένα συνδετικό κρίκο. Ο Μπάμπης ο Μαρκάκης ήταν και στις ομάδες που είχε συμπαίκτες τους καλεσμένους μας τις περασμένες Παρασκευής. Οπότε είναι και αυτός παιδί του Μανώλη Ντάγκινη, για το φιλικό που είχαμε συζητήσει. Ακριβώς. Είναι από την γενιά αυτή. Εγώ θέλω να πάμε στο τουρνουά. Mm-hmm. Στην αγκαλιά την μεγάλη την οποία ανοίγεται για τα παιδιά. Mm-hmm. Πείτε μας, κύριε Πουλυχρονάκη, έτσι δύο λόγια για αυτό το οποίο διοργανώνει. Είναι ένα τουρνουά που διοργανώνει η Δαμάστα για τις 28 του Δεκεμβρίου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Παρασκευή είναι. Παρασκευή βράδυ. Μαζί με την ΕΠΣ Ηρακλείου mm-hmm. και την ομάδα του Γιούχτα από τις Αρχάνες. Φιλανθρωπικό σκοπό. Να μαζέψουμε κάποια πράγματα, χρήματα, τρόφιμα, ρούχα, οτιδήποτε μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας, όσο μπορούμε. Έτσι. Χρειάζεται αυτές τις μέρες να υπενθυμίζουμε σε όλους ότι κάποιοι συνάνθρωποι μας έχουν ανάγκη και καλό να τους στηρίζουμε. Το ρόλο του Τάσου θα μου τον πει κανένας. Εκτός από μασκότ, εννοείται. Δεν ξέρω ποιο τι ρόλο έχει. Ήθελα να κάνει κάλεσμα στα παιδιά να πάνε στο. Να μας πει ο Τάσος κάτι. Καταρχήν, σε ποια ομάδα παίζει, θέλω να μας πει. Πήγας. Καταλαβαίνεις τώρα τι έχει γίνει. Παίζει σε άλλη ομάδα ο Τάσος. Αλλά είναι Δαμάστα. Παίζει. Παίζει σε άλλη ομάδα, αλλά όταν μεγαλώσει θα παίζει στη Δαμάστα. Περιμένεις πώς και πώς να μεγαλώσει για να πας στην Δαμάστα. Ναι. Α, μάλιστα. Δεν χαρέσει αγώνα. Δηλαδή το ποδόσφαιρο, το αγαπάς. Δεν χάνει αγώνα τη Δαμάστα. Δεν χάνει προπόνηση τη Δαμάστα. Mm-hmm. Είναι εκεί. Και αυτός και ο πιο μεγάλος του αδερφός είναι πιστή. Και για πες μας, Βρετάσου, τώρα ήρθες εδώ πέρα σήμερα για να καλέσεις τον κόσμο να έρθει σε αυτό το τουρνουά. Ναι. Γιατί μπορούμε να βοηθήσουμε και άλλα παιδιά και άλλες οικογένειες. Και παιδάκια που έχουν ανάγκη, έτσι. Ναι. Για πες μου τώρα, ποιος είναι ο αγαπημένος παίχτης. Σαν ποιον θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις. Ρονάλντο. Σε παραδέχομαι. Αυτά είναι. Και από πάνω από το κοντρόλ λένε έτσι, έτσι. Γιατί έχουμε κάποιους οπαδούς της Ιουβέντους, πρέπει να πω, που έτσι αγάπησαν τον Ρονάλντο και αυτή η ναι, ναι, ναι. Και Μέση. Και Μέση, εντάξει. Στο σπίτι κάνουμε και τους πανηγυρισμούς. Του Ρονάλντο, του Μέση, γκρεμίζουμε κανένα δύο έπιπλα εκεί. Ωραία. Το δουλεύουμε. Έτοιμο, στάρ. Στάρ του ποδοσφαίρου. Πάντως, Νικολέτα, πρέπει να πω ότι υπάρχει ένα σχέδιο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό να το πούμε. Η Δαμάστα είναι μια περιοχή ορεινή. Το υψόμετρο παίζει ένα σημαντικό ρόλο στο ποδόσφαιρο, στην προετοιμασία των ομάδων. Και υπάρχει η πληροφορία, είναι δεδομένο αυτό, ότι υπάρχει ένα σχέδιο ακόμα πιο σπουδαίο από τον ιδιοκτήτη της ομάδας, τον πρόεδρο, κάποια στιγμή να δημιουργηθεί ένα αθλητικό κέντρο. Είναι μεγάλο θέμα αυτό στην περιοχή. Ναι. Και σίγουρα ο κύριος Πολυκρονάκης μπορεί να μας πει περισσότερα. Να προσθέσω πριν που, σε αυτά που είπε ο Μπάμπης, ότι καταφέραμε σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα να παντρέψουμε όλους αυτούς τους παίχτες με τη νέα διοίκηση και να κάνουμε μια ομάδα οικογένεια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Δαμάστα είναι μια οικογένεια και αυτό βγαίνει προς τα έξω και εκπέμπει υγεία αυτό το πράγμα. Υγεία σε όλους τους τομείς. Και στο ποδοσφαιρικό τμήμα και σε όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες που έχει αναλάβει η Δαμάστα σαν διοίκηση και τις κάνει. Όσον αφορά το προπονητικό κέντρο που θα γίνει το αθλητικό κέντρο στη Δαμάστα, θα γίνουν 2 γήπεδα ποδοσφαίρου φυσικό χόρτο και ένα ξενοδοχείο το οποίο θα μπορεί να φιλοξενήσει ομάδες, τουρνουά, κάμπ ή οτιδήποτε άλλο. Σπουδαίο. Νομίζω και για την περιοχή εκεί και για το
Και για το σύνολο και για την ομάδα είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να και γίνει. Και για να μείνει και ο κόσμος στην περιοχή, να μείνει, για να έχουν γιατί και νέοι υπάρχει κόσμος, πρόσβαση υπάρχει, στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Ήδη το γήπεδο που έχει ανακαινιστεί πλήρως και ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες έχει πάρα πολλά παιδιά που αθλούνται εκεί, παίζουν εκεί και το απολαμβάνουν. Και όταν μιλάμε για ανακαίνιση των εγκαταστάσεων, να πούμε ότι υπάρχουν αποδυτήρια. Ανακαίνιση των εγκαταστάσεων και καινούργια αποδυτήρια. Αποδυτήρια επαγγελματικών προδιαγραφών. Βλέπουμε ότι κάποια, ναι, το σχολιάζαμε και σε προηγούμενη εκπομπή. Όταν τα οποία τις εικόνες αυτά που βλέπετε φτιάχτηκαν σε διάστημα δύο μήνες. Σε δύο μήνες μέσα. Και είναι κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το ξεχωριστό. Όσο αφορά το κομμάτι το προπονητικό κέντρο που θέλει να φτιάξει ο Πρόεδρος, δεν είναι μόνο μια ανάπτυξη την περιοχή μόνο εκεί της Δαμάστας. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει για ολόκληρο τον ομό. Και για ολόκληρο τον ομό, να μην σας πω για ολόκληρη την Κρήτη. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο προπονητικό κέντρο αν υλοποιηθεί κάποια στιγμή στην Κρήτη. Θα είναι το μοναδικό. Βοηθάει το υψόμετρο εκεί. Βοηθάει το υψόμετρο, αλλά παράλληλα δεν είναι και μακριά από το Ηράκλειο. Όχι, όχι. Δεν είναι απομακρυσμένο χωριό. Τι αθλητικές διοργανώσεις θα μπορούσε να τραβήξει αυτό εδώ? Αθλητικές διοργανώσεις οι οποίες έχουν μια μεγαλύτερη εμβέλεια και ομάδες οι οποίες θα θέλουν να έρθουν. Είναι όλη η περιοχή εκεί πέρα που προδιαθέτει για κάτι τέτοιο. Είναι ψηλά, είναι το κλίμα, είναι ο χώρος. Το σχέδιο είναι με γήπεδα με φυσικό. Γήπεδα με φυσικό, βεβαίως, φυσικό, ναι. Το ξενοδοχείο, γήπεδο μπάσκετ, παιδότοπος, πάρα πολλά. Τάσο, πας κάπου. Ο Τάσος κάτι. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Να κάτσει πιο καλά ο Τάσος. Ήθελε να κάτσει καλύτερα. Ο Τάσος νομίζω ότι θέλει κάτι να προσθέσει στη συζήτησή μας. Κάτι θέλει να πεις εσύ, τι σκέφτεσαι? Εγώ θα σκεφτούμε στη θέση του ότι έχονται γιορτές και διακοπές. Δηλαδή, όταν είμαι στην ηλικία. Μετράμε τις μέρες. Μετράμε να κλείσουν τα σχολεία. Έχουμε ζητήσει και το δώρο του Άγιο Βασίλη, φαντάζομαι. Ναι. Τι έχει ζητήσει από τον Άγιο Βασίλη να σου φέρει? Ένα ρολόι που παίρνει τηλέφωνο. Ένα ρολόι που παίρνει τηλέφωνο. Εγώ άκουσα ένα Ρονάλντο. Μόνο ποδοσφαιρικά. Μπράβο. Θα σου πάει στην πρώτη τάξη. Πρώτη δημοτικού. Ναι. Α, εντάξει, είναι ολόκληρος άντρας, κύριος. Τις Κυριακές τις περνάει στη Δαμάστα, στους αγώνες. Την Τετάρτη μας τα χάλασε λίγο γιατί είχαμε σχολείο και δεν ήρθε στο κύπελο. Μάλιστα. Και πού θέλεις να πέσει, επίθεση ή άμυνα? Άμυνα. Είδες. Ενώ το αρέσει ο Ρονάλντο θέλει να είναι αμυντικός. Άμυνα. Το βλέπει διαφορετικά το ποδόσφαιρο σε σχέση με τα πιο πολλά παιδιά. Ναι. Έχουν κάνει και αγώνες κάθε Κυριακή εκεί με το. Γιατί τα πιο πολλά παιδιά, άμα τα ρωτήσει που θέλουν να παίζουν, θα σου πούνε επίθεση. Και να βάζουν γκολ. Όλοι είναι. Έτσι είναι. Όλα τα παιδιά θέλουν να βάζουν γκολ. Νομίζω ότι έχετε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Εγώ θα πω ότι αν βρεθούν 2-3 δαμάστες στο τοπικό ποδόσφαιρο, θα απογειωθούμε σε εισαγωγικά το δαμάστες. Μακάρι, γιατί το τοπικό έχει την έγκλη του. Είναι κάτι πολύ όμορφο. Πάρα πολλοί κόσμοι ασχολείται με το τοπικό και νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν πολλές ομάδες σε αυτό. Και υπάρχουν, αλλά θα μπορούσαν να είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Σίγουρα. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι είμαστε και σε χρόνια κρίσης και δεν είναι εύκολες οι επενδύσεις αυτές που έχουν γίνει. Αποδυτήρια, αθλητικά κέντρα να φτιάχνονται, γήπεδα να ανακαινίζονται σε μια δύσκολη εποχή. Με οικονομικά προβλήματα είναι δύσκολο. Και για να στηρίξει μια ομάδα απαιτεί πάρα πολλά έξοδα. Πραγματικά. Δεν ξέρω, Νικολέτα, το χρόνο μας, επειδή υπάρχει και ένα βίντεο με τις ευρωπαϊκές κληρώσεις. Θα ολοκληρώσουμε, κληρώσεων. Εδώ, ναι. Να ξανακάνουμε όμως το κάλεσμα για τις 28 του μήνα. Είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε λίγο έτσι πληροφορίες που μπορεί να έρθει ο κόσμος. Στο Παγκρίτιο, στις 6 η ώρα νομίζω. Ναι, είναι αλόγως πήγε το πότε θα γίνουν, ελεύθερο το Παγκρίτιο. Ναι. Mm-hmm. Θα γίνουν δύο μάτς. Στο κεντρικό γήπεδο. Ναι, πολύ σημαντικό. Η ομάδα της Δαμάστας, η πιο μικρή με τους νεαρούς της ΕΠΣΗ και η μεγάλη ομάδα με το Γιούχτα. Θα το ρωτούσα και αυτό. Υπάρχει και ομάδα δεύτερη από πίσω για να... Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα. Ναι. Και στόχος και επόμενη... παιδιά από το χωριό. Ναι, πάρα πολλά. Και στόχος την επόμενη χρονιά είναι να δημιουργηθεί ακόμα μια ομάδα η οποία θα ξεκινήσει από το γάμα τοπικό. Πολύ ωραία πρωτοβουλία και αυτή. Γιατί τα παιδιά είναι πλέον πάρα πολλά. Δυστυχώς παίζουν 11. Καλά είναι ότι είναι πολλά τα παιδιά όμως. Πρέπει να δημιουργηθεί άλλη μια ομάδα για να
Παίζουν όλοι. Το χωριό αυτή τη στιγμή, γιατί νομίζω ενδιαφέρει και αυτό, αυτούς που δεν γνωρίζουν, έχει πολλούς μόνιμους κάτοικους. Μόνιμους όχι, αλλά επειδή είναι κοντά στο Ηράκλειο, έχει πάρα πολύ κόσμο ο οποίος περνάει τα Σαββατοκύριακά του εκεί, τις γιορτές του, το καλοκαίρι. Έχει, είναι ένα χωριό όχι μεγάλο, αλλά με μεγάλη ιστορία θα έλεγα. Η ιστορία είναι σίγουρα μεγάλη. Είναι μαρτυρικό χωριό. Έχει ένα πολύ δραστήριο πολιτιστικό σύλλογο. Έχει την ομάδα, οι οποίοι διαρκώς κάνουν πράγματα και φέρνουν κόσμο στο χωριό. Άρα, κύριε Μαρκάκη, φαντάζομαι ότι δεν είναι μόνο τα αμιγώς έτσι αστικά σημεία τα οποία μπορούν να προσφέρουν στον αθλητισμό. Είναι το μήνυμα αυτό. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και θα ήθελα να μείνουμε ξανά στο μάτς που θα γίνει την Παρασκευή. Ο κόσμος που δεν θα μπορεί να παρευρεθεί για χύψεις λόγους, κάποιους όλοι έχουμε τις δουλειές μας, είναι δύσκολες, μπορεί να βοηθήσει και με κάποιον άλλο φίλο να φέρει κάποια πράγματα να μείνουν έτσι ώστε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Γιατί όπως ξέρετε οι εποχές είναι δύσκολες και καλό θα ήταν να δώσουμε τώρα μια στοργή αγάπης όσο μπορούμε. Μια αγκαλιά για τα παιδιά. Έτσι ακριβώς, μια αγκαλιά για τα παιδιά. Μπορεί ο κόσμος όποιος θέλει να φέρνει πράγματα ή οτιδήποτε θέλει κάθε απόγευμα 7 με 9 στο Παγκρίτιο που κάνει προπόνηση η ομάδα. Α, ήδη από τώρα. Ναι, εμείς μπορούμε να τα μαζέψουμε όλα. Δηλαδή κάθε απόγευμα, ό,τι θέλει, όποιος θέλει, μια βοήθεια για αυτές τις άγιες μέρες που έρχονται. Μάλιστα. Σημαντικό το μήνυμα, σημαντική και η πρωτοβουλία. Είδες πόσοι άνθρωποι του αθλητισμού μπαίνουν στο πνεύμα των Χριστουγέννων πιο γρήγορα. Πρέπει. Έτσι πρέπει. Τάσο, πριν κλείσουμε, θα δεσμευθείς ότι όταν γίνεις μεγάλος και τρανός ποδοσφαιριστής, θα έρθεις να δώσεις εδώ συνέντευξη σε μένα και τον Γιώργο που θα είμαστε λίγο μεγάλοι, λίγο ηλικιακά, λίγο θα είμαστε, αλλά ακόμα. Εγώ θα είμαι μικρός ακόμα, Τάσο. Ναι, εγώ θα είμαι μεγάλη, ο Γιώργος θα είναι μικρός. Θα έρθεις σε εμάς να δώσεις συνέντευξη. Ναι. Δεσμεύεσαι. Ναι. Δεν θα πας πουθενά άλλο όταν γίνεις διάσημος. Όχι. Εντάξει, έκλεισε. Και αυτόγραφο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλές γιορτές. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλές γιορτές.